Καλμένος από την υπηρεσία του, βεβαίως δεν μας λέει ποιος τον έστειλε, αλλά εμείς ξέρουμε. Διότι ξέρετε, πριν λίγες μέρες η διοίκηση της ΓΕΣΕ, η πλειοψηφία, έστειλε χαρτί στην κυρία Γιώργο Βασίλη. Και ζήταγε παρουσία των ΜΑΤ και της ασφάλειας προφανώς και επιβεβαιωθήκαμε σήμερα να γίνουν τα συνέδρια. Όπως είπε και ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, συνέδριο πραγματικό θα γίνει μόνο με την παρουσία των εργατικών συνδικάτων και των ίδιων των εργαζομένων. Όχι με την ασφάλεια, όχι με την παρουσία στελεχών εκείνων των παρατάξεων και είναι γνωστές, οι οποίες αποφάσισαν να φέρουν εδώ την ασφάλεια. Θα ειδοποιήσουμε τώρα την υπηρεσία του να έρθει εδώ ο διοικητής τους να παραλάβει τον κύριο με την ταυτότητά του και το τηλέφωνό του. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κύριε, το μέσο μαζικής ενημέρωσης και όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας θα το πάρουν χαμπάρι τι συνέδρια θέλουν. Μακριά από τους εργαζόμενους. Συμβιζόν των εργατών, όχι των εργοδοτών. Συνδικά τα εργατών, όχι των εργοδοτών. Για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να μην είμαι και εγώ, να μην με γνωρίζετε και εμένα. Εγώ είμαι στην Εκκλησιαστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ και λέγομαι Γιώργος Πέρος. Είμαστε από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Αυτοί είμαστε. Και θέλουμε συνέδριο ζωντανό, μαχητικό, δημοκρατικό, ανοιχτό στους εργαζόμενους. Το οποίο πρέπει να ξεκινήσει τώρα, αλλά με τους πραγματικούς αντιπροσώπους και όχι με τους νόμους των εργοδοτών και όποιον άλλον. Ευχαριστούμε πολύ.